Όπως είπατε, όταν πήγατε πρώτη φορά στη Βουλή, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για σας. Ήταν σχεδόν λίγους μήνες μετά από την δολοφονία του συζύγου σας. Ωστόσο, η εξάρθρωση αργότερα της 17 Νοέμβρη ήταν μια ηθική δικαίωση. Γιατί για μια τόσο μικρή χώρα όσο είναι η Ελλάδα, μήπως η τρομοκρατία που έχουμε είναι πολύ μεγάλη? Είναι όντως πολύ μεγάλη. Και είναι ένα τεράστιο βάσανο και ένα τεράστιο πλήγμα και για την ελληνική οικονομία και για πρωτίστως βεβαίως για τους ανθρώπους που είναι τα θύματα της τρομοκρατίας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Και ξέρετε, δεν συμβιβάζεται κανένας εύκολα με τη λογική ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να σηκώσει ένα πιστόλι, να σκοτώσει έναν άλλο άνθρωπο, τον οποίο δεν τον ξέρει. Δεν ξέρει τα συναισθήματά του, δεν ξέρει τίποτα. Και απλώς, διότι αποφάσισε κάποια μέρα ότι αυτός είναι ένας καλός στόχος, τον βγάζω από τη μέση. Είναι δύσκολο στη διαχείρισή του για τη χώρα και ήταν μεγάλη στιγμή όταν, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ο Μιχάλης Αφροσιοχοίδης μου τηλεφώνησε και μου λέει, άνοιξε τη τηλεόρασή σου να δεις ποιοι είναι οι δολοφόνοι της 17 Νοέμβρη. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Θα ξεχάσω ποτέ τα μάτια του Φοντίνα εκείνη την ώρα, τα οποία τα είχα ξαναδεί παρεπιπτόντως και τα θυμήθηκα. Αλλά κοιτάξτε, δικαίωση. Δεν υπάρχει δικαίωση για να είμαστε ειλικρινείς. Διότι εσύ έχεις χάσει τον άνθρωπό σου. Και έχω πει πολλές φορές ότι οι παπάδες συγχωρούν. Εγώ δεν συγχωρώ.